Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 27 Μαρτίου το 2023. Τα καταφέραμε και σήμερα. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στα θέματά μας. Επισκέφτηκε σήμερα την πόλη Ζαπορόζια ή Ζαπορίζια ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Επισκέφθηκε ένα υδροηλεκτρικό κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γι' αυτό λέγεται και υδροηλεκτρικό. Και παρότι δεν έγιναν δηλώσεις, φαίνεται ότι είναι εκεί για να επιθεωρήσει, να επιβλέψει τις προετοιμασίες για τη μεγάλη αντεπίθεση. Επειδή λοιπόν είπα προχθές ότι παρατήρησε από το χάρτη, τι να έκανα, πήγαινα και στο έδαφος, την απουσία φυσικών κολλημάτων, δηλαδή είτε οροσυρών είτε ποταμού στην κατεύθυνση της εκτιμόμενη κατεύθυνση της αντεπίθεσης της Ουκρανικής, είπα ότι παρότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν ενός είδους αμυντική οργάνωση, ότι αυτή η οργάνωση ελείψη φυσικών κολλημάτων που προανέφερα στο έδαφος θα είναι δύσκολο να συγκρατήσουν τον αντεπιτιθέμενο. Αυτά. Και κάποιος, δεν χρειάζεται να βγάζουμε τόση ένταση όταν κάνουμε σχόλια. Πέστε την άποψή σας ήρεμα. Ήρεμα. Και προπαντός να ακούτε ήρεμα αυτά που λέμε και μετά κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σχόλιο θέλετε. Το είπα λοιπόν ότι είναι δύσκολο να συγκρατηθούν, εάν οργανωθεί σωστά η δύναμη της αντεπίθεσης, είναι δύσκολο να συγκρατηθεί σε αυτό το έδαφος. Γιατί? Διότι οι επιτιθέμενοι θα παρακάμψουν τις πόλεις, ενώ αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν οι Ρώσοι, τις κατοικημένες πόλεις, για να μην εμπλακούν σε αγώνα 3, 4, 5 και 7 μηνών, θα παρακάμψουν ούτως ώστε να φτάσουν στη θάλασσα, όπως είπαμε, και να μπορέσουν να ασφαλίσουν αυτόν τον διάδρομο. Και στη συνέχεια θα μπουν και στη διαδικασία σε πόλεις και σε χωριά. Αυτή είναι μια εκτίμηση πάντα. Αν έχει κάποιος άλλος μια άλλη εκτίμηση, γράψτε την. Εγώ ευχαρίστω θα την πω. Τώρα, σήμερα είδα μια καθαρή καραμπινάτη προπαγάνδα και σε ελληνικά μέσα και σε ξένα, ότι ξεκίνησε η αντεπίθεση με στόχο την ανακατάληψη της Μελιτόπολης. Η Μελιτόπολη είναι μια πόλη στο δρόμο από την Ταυρίδα και από την Χερσόνα προς την Μαριούπολη, σχεδόν στο κέντρο της περιοχής, ελληνικό όνομα φυσικά Μελιτόπολη. Μίλησε ο δήμαρχος πριν την κατάληψή της από τους Ρώσους, υπόψη ότι οι Ρώσοι την κατέλαβαν χωρίς να πέσει μια σφαίρα, έτσι, ελεύθερα μπήκαν μέσα. Ότι άργησε η επιχείρηση ανακατάληψης της πόλης και η αντεπίθεση. Έψαξα, είδα και σε ουκρανικά και σε άλλα μέσα και είδα ότι όντως έγιναν ορισμένοι βομβαρδισμοί μέσα στην πόλη, αλλά δεν υπάρχει καμία, τα στρατεύματα είναι 100 χιλιόμετρα μακριά. Δεν υπάρχει καμία κίνηση για ανακατάληψη. Αυτά είναι η προπαγάνδα που γίνεται με στόχο να επηρεαστεί η κοινή γνώμη και στη Μελιτόπολη και στη Ρωσία και φυσικά στη Δύση και στην Ελλάδα. Τώρα, στο Μπαχμούτ αργά αλλά σταθερά οι δυνάμεις της Βάγνερ καταλαμβάνουν πράγματα. Είδα ότι ο Πριγκόζιν, ο διοικητής της Βάγνερ, πήγε σε ένα συγκρότημα σχολείων, στο 5ο σχολείο, εκεί στην είδα που ακριβώς βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είναι αλήθεια ότι έχουν πέσει η ρυθμή των επιθέσεων και το όγκος πυρός πυροβολικού. Γιατί οι Ρώσοι έχουν μεταφέρει, σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, στρατεύματα από την περιοχή του Μπαχμούτ στο νότιο μέτωπο. Εντάξει, έχουν πληροφορίες. Η Ουκρανία ήταν μια πρώην Σοβιετική χώρα. Ξέρουν ανθρώπους, πρόσωπα, πράγματα, δρόμους, τη γεωγραφία. Έχουν τις πληροφορίες τους. Ξέρουν ότι εκεί θα είναι η κύρια προσπάθεια. Αφού εμείς το εκτιμούμε, φανταστείτε πώς. Άρα μεταφέρουν δυνάμεις εκεί για να ενισχύσουν τις δυνάμεις που θα αμυνθούν ενάντια στην αντεπίθεση που, επαναλαμβάνουμε, εκτιμούμε ότι θα γίνει περί τα μέσα Απριλίου. Άλλωστε και οι ίδιοι το λένε. Τώρα, έχουμε επίσης και ένα δημοσίευμα, σας λέμε εδώ και μέρες, ότι η πόλη Αδίβκα θα είναι το επίκεντρο αυτό το διάστημα. Δείτε λοιπόν γιατί. Έχουμε
από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μία αναφορά. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας μετατρέπουν την πόλη Αδίβκα της Ουκρανίας σε σκηνικό ταινίας μετά την αποκάλυψη, εντατικοποιώντας τους βομβαρδισμούς και αναγκάζοντας τις αρχές να σταματήσουν σχεδόν όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν, τόνισε την Κυριακή ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Να σας πω ότι σήμερα, επειδή έψαξα το θέμα σε χάρτες και από εδώ και από εκεί, φαίνεται ότι έχει διαταχθεί η εκένωση της πόλης και η οποία γίνεται με μεγάλη δυσκολία γιατί έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι. Στην Αδίβκα απομένουν περίπου 2.000 άμαχοι, για χθες μιλάμε, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η πόλη της περιφέρειας Ντονιέτσκ απέχει περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπαχμούτ. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, είχε πληθυσμό 30.000 κατοίκων. Με θλίβει που το λέω αυτό, αλλά η Αδίβκα γίνεται ολοένα περισσότερο σαν σκηνικό ταινίας μετά την αποκάλυψη, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Βιτάλη Μπαράμπας μέσω της πλατφόρμας Telegram. Η απομάκρυνση των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες που απέμεναν στην πόλη άρχισε, σας είπα ότι και σήμερα με δυσκολία, και σύντομα οι υπηρεσίες που προσφέρονταν από κινητά συνεργεία θα σταματήσουν, επειδή υπάρχουν πληροφοριοδότες των ρωσικών δυνάμεων κατοχής στην πόλη, είπε ο Μπαράμπας. Καθώς ρωσικά στρατεύματα σημειώνουν αργή σταδιακή προέλαση πλαγιοκοπώντας την πόλη Αυδίηβκα, ο Ουκρανικός στρατός προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η πόλη αυτή μπορεί να μετατραπεί σε δεύτερο Μπαχμούτ, όπου οι εχθροπραξίες που μένονται από το καλοκαίρι έχουν μεταμορφώσει μεγάλο μέρος της πόλης σε ερείπια. Χθες Κυριακή, το ρωσικό πυροβολικό έπληξε δύο πολυκατοικίες στην Αυδίηβκα, μόλις 10 χιλιόμετρα από τα βόρεια προάστια του Ντονιέτσκ, πρωτεύουσα της ομόνομης περιφέρειας που την κατέχουν οι Ρώσοι από το 2014. Συγγνώμη, άρα όπως σας έλεγα είναι κρίσιμης σημασίας η κατάληψη αυτής της πόλης, διότι από εκεί βομβάρδιζαν από το 2014 τον Ντονιέτσκ, 10 χιλιόμετρα με απλό πυροβολικό. Απέχει λοιπόν 10 χιλιόμετρα από τα βόρεια προάστια της πόλης Ντονέτσκ που ελέγχεται από τους αυτονομιστές από το 2014. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στις αεροπορικές επιδρομές στην Αδίβκα το Σάββατο, σύμφωνα πάλι με τον Ουκρανικό στρατό. «Πρέπει να φύγετε, πρέπει να μαζέψετε τα πράγματά σας, ειδικά όσοι έχετε παιδιά», είπε ο Μπαράμπας στους εναπομείναντες αμάχους της πόλης. Η Μόσχα αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους, χωρίς να διαφαίνεται το τέλος του πολέμου πουθενά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, δεκάδες ουκρανικές πόλεις έχουν σχεδόν ή εν μέρη σβηστεί από τον χάρτη. Λοιπόν, αυτά από την από τα μέτωπα, δεν υπάρχουν άλλες δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες που πρέπει να μεταδώσουμε, πιστεύω, τα άλλα είναι γνωστά πράγματα. Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση της Μόσχας, την επίσημη ανακοίνωση, ότι θα μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές ανακατανομή των πυρηνικών όπλων, τακτικές πυρηνικές κεφαλές στη Λευκορωσία. Ήδη στη Λευκορωσία υπάρχουν οι πύραυλοι Ισκαντέρ, οι οποίοι μπορούν να εκτοξεύσουν αυτές τις κεφαλές. Επίσης έχουν μεταφερθεί περίπου 10 αεροσκάφη τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν τις συγκεκριμένες κεφαλές. Άρα, εάν τελικώς έχει γίνει ήδη η μεταφορά τους, αν βρίσκονται οι κεφαλές στο έδαφος της Λευκορωσίας, άρα η Ρωσία έχει τη δυνατότητα από το έδαφος της Λευκορωσίας να φορτώσει τις πυρηνικές κεφαλές είτε στους πυράβλους Ισκαντέρ είτε στα μαχητικά που έχουν μετασταθμεύσει εκεί για να τις χρησιμοποιήσει όπου σχεδιάσει. Τώρα, έχουμε αντιδράσεις από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι σε επιφυλακή για το θέμα, θα δούμε παρακάτω κάτι. Έχουμε αντίδραση από τη Γερμανία, αντίδραση και από την Πολωνία, από πολλές χώρες, από τις ΗΠΑ, που από τις ΗΠΑ
έρχονται κάποιες φωνές που πάνε να υποβαθμίσουν το ζήτημα και θεωρούν ότι δεν είναι πολύ σημαντικό αν πάνε εκεί τακτικά πυρηνικά όπλα, δεν αλλάζει το ισοζύγιο των δυνάμεων στην περιοχή. Πάντως η Ρωσία συνεχίζει τις κινήσεις που σχετίζονται με τα πυρηνικά της όπλα. Θα δείτε, υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα. Ήδη είναι στη φάση της ολοκλήρωσης μία βάση υποβρυχίων που βρίσκεται στην Χερσόνησο Καμσάτκα. Η Καμσάτκα είναι μια Χερσόνησος, ένα χέρι που βγαίνει στον Ειρηνικό ωκεανό, εκεί απέναντι από το Βλαδιβοστόκ, βόρεια της Ιαπωνίας, είναι η θάλασσα του Οχότσκ, δυτικά της Χερσονήσου, και η Βερίγγιος θάλασσα ανατολικά, σε μια κρίσιμης σημασίας περιοχή. Η Ρωσία ολοκληρώνει βάση υποβρυχίων, η οποία μπορεί να φιλοξενεί υποβρύχια, πυρηνικά υποβρύχια που μπορούν να φέρουν τους περίφημους πυράβλους Ποσειδών. Για να δούμε το σχετικό δημοσίευμα. Η Ρωσία σχεδιάζει να ολοκληρώσει τις παράκτιες υποδομές που απαιτούνται για τη φιλοξενία πυρηνικών υποβροχίων στον Ειρηνικό ωκεανό, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ρωσικό πρακτορείο. Τα πυρηνικά υποβρύχια θα είναι ικανά να μεταφέρουν τις πυρηνικές υπερτορπίλες Ποσειδών που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τις τορπίλες αυτές, αλλά σύμφωνα με αυτές που έχουν διαρρεύσει, πρόκειται για τορπίλες, παύλα, μη επανδρομένα σκάφη, υποβρύχια, που μπορούν να εκτοξευτούν από το πυρηνικό υποβρύχιο και να διανύσουν τεράστιες αποστάσεις για πολλές μέρες. Οι τορπίλες αναπτύσσονται για χρήση από τα πυρηνικά υποβρύχια Μπέλγκοροντ και Χαμπάροφσκ, ανέφερε το ΤΑΣ, τα οποία θα φιλοξενούνται εκεί. Η βάση των υποβρυχιών βαλιστικών πυρηνικών πυράβλων του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού βρίσκεται στην νοτιοανατολική ακτή της Χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Αποανατολή. Ο Ειρηνικός ωκεανός και η θάλασσα του Οχότσκ αποτελούν την ανατολική και τη δυτική ακτογραμμή της Χερσονήσου Καμτσάτκα. Την ανατολική είναι ο Ειρηνικός ωκεανός, είναι η Βερίγγιος θάλασσα που είπαμε, και την δυτική είναι η θάλασσα του Οχότσκ. Είναι ένας κόλπος μεγάλος όμως, με εκατοντάδες χιλιόμετρα, αυτή η θάλασσα του Οχότσκ. Ένας φίλος, δημοσιογράφος, επισκέφθηκε πριν από 30 χρόνια αυτή την Χερσόνησο, λίγο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, σε δημοσιογραφική αποστολή, και είπε ότι πρόκειται για μια παρθένα περιοχή με καταπληκτική φύση και χλωρίδα και πανίδα, μια καταπληκτική περιοχή. Φυσικά και έχει νομίζω και ηφαίστεια και εξαιρετικά αραιοκατοικημένη, αν και είναι μια έκταση τεράστια. Αυτή είναι η Καμτσάτκα λοιπόν. Το κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ ανέφερε ότι δημιουργείται ένα νέο τμήμα ως μέρος των υποβρυχίων δυνάμεων του στόλου του Ειρηνικού, το οποίο θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα υποβρύχια Μπέλγκοροντ και Χαμπάροφσκ, αλλά και άλλα υποβρύχια. Πρόκειται πιθανόν για μεγάλη βάση. Τα νέα υποβρύχια ειδικού σκοπού, εδώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, θα συμμετέχουν στην επίλυση των αποστολών, στην υλοποίηση αποστολών στρατηγικής αποτροπής. Εδώ λοιπόν να πούμε, κρατήστε τη λέξη στρατηγική αποτροπή που την έχουμε ξεχάσει εμείς στην Ελλάδα, εδώ να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο, η Ρωσία προσπαθεί στην ουσία να παρακάμψει το ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ προστατεύει τις ΗΠΑ από τον Ατλαντικό ωκεανό. Η Ρωσία λοιπόν βάζει στην πλάτη της Αμερικής, δηλαδή στον Ειρηνικό ωκεανό, αυτή την πυρηνική απειλή, που όμως πρέπει να το τονίσουμε, στην ανατολική ακτή βρίσκεται η Ουάσιγκτον, η Νέα Υόρκη, δηλαδή η καρδιά της Αμερικής, ενώ στη δυτική ακτή, Καλιφόρνια και Λος Άντζελες και τα λοιπά, βρίσκεται κυρίως ο καλλιτεχνικός κόσμος. Εν πάση περιπτώσει είναι μια στρατηγική πίεση, αν νιώθεις ότι στην πλάτη σου, δηλαδή στις δυτικές ακτές, έχεις πυρηνικά υποβρύχια που μπορούν να απειλήσουν την εθνική σου ασφάλεια. Και μια που βρισκόμαστε σε αυτό, ο Πατρούσεφ, το έχουμε πει, ήταν ο παλιός διοικητής της
Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της FSB και τώρα είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας. Θεωρείται ίσως ο ισχυρότερος άνδρας μετά τον Πούτιν και από διάφορες συζητήσεις, τώρα δεν είναι και απολύτως έγκυρες, από διάφορες συζητήσεις που έχω ακούσει από ανθρώπους που έχουν γνώση της Μόσχας, μου λένε ότι ο γιος του πιθανόν να είναι και ο διάδοχος του Πούτιν. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα αυτεξούσιο κέντρο εξουσίας στη Ρωσία ο Πατρούσεφ. Σύμμαχος, φίλος του Πούτιν, αλλά ταυτόχρονα και αυτεξούσιο κέντρο εξουσίας. Άρα, γιατί τα είπα αυτά, για να δούμε τι βαρύτητα έχουν αυτά που λένε. Και κάποιοι πάλι που γράφετε σχόλια και λέτε, μιλάτε υβριστικά για τον ένα για τον άλλον. Ακούστε εδώ, δεν είναι για να ξεσπάμε τώρα και να λέμε είναι το αλήτης ο Πούτιν και το άλλος ο Μετβέντεφ, ο κερατάς, ο δολοφόνος. Αυτά βάλτε τα στην άκρη. Εδώ ψύχραιμα πείτε την άποψή σας. Και λέει κάποιος φίλος, το σχολιάζει και λέει ποια πυρηνική απειλή, μην μεταφέρεις τέτοια πράγματα. Συγγνώμη δηλαδή, τίθεται τέτοια ζητήματα και δεν τα μεταφέρουμε. Και άμα γίνει τίποτα θα μας λέτε μετά, και γιατί δεν μας τα έλεγες ρε Καλυτερίδη εσύ, ότι έκανε δηλώσεις για πυρηνικά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Πετρούσεφ και σας εξήγησε γιατί έχουν σημασία. Η Ρωσία έχει τα όπλα να καταστρέψει τη ΣΥΠΑ. Η Ρωσία είναι υπομονητική και δεν εκφοβίζει κανέναν με το στρατιωτικό πλεονέκτημα που διαθέτει, ισχυρίζεται ο Πατρούσεφ. Η Ρωσία έχει τα όπλα για να καταστρέψει οποιονδήποτε εχθρό συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν απειληθεί η ύπαρξή της, προειδοποίησε ο Νικολάη Πατρούσεφ, στενός σύμβουλος φίλος του Πούτιν, ενώ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υποτιμά την πυρηνική ισχύ της Μόσχας. Τα σχόλια του Πατρούσεφ, που είναι και ο πρόεδρος, γραμματέας είναι αυτά τα παλιά τα κομμουνιστικά, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, είναι τα πιο πρόσφατα υψηλό βαθμού Ρώσου αξιωματούχου που επικαλούνται το φάσμα μιας πυρηνικής αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου, κάτι που η Μόσχα λέει πως θέλει να αποφύγει. Αλλά τρεις και λίγο μιλάει για πυρηνικά. Οι Αμερικανοί πολιτικοί παγιδευμένοι στην ίδια τους την προπαγάνδα παραμένουν πεπισμένοι ότι σε περίπτωση άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανές να εξαπολύσουν ένα προληπτικό πυραυλικό πλήγμα με το οποίο η Ρωσία δεν θα μπορέσει πλέον να απαντήσει. Αυτό είναι κοντόφθαλμη ηλιθιότητα και πολύ επικίνδυνο, δήλωσε ο Πατρούσεφ στην ρωσική εφημερίδα Ρωσίσκαγια Γκαζέτα. Η Ρωσία είναι υπομονητική και δεν εκφοβίζει κανέναν με το στρατιωτικό πλεονέκτημα που διαθέτει. Όμως έχει σύγχρονα μοναδικά όπλα ικανά να καταστρέψουν οποιονδήποτε αντίπαλο συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση απειλής της ύπαρξής της. Επίσης, ο Πατρούσεφ είπε, οι χώρες σε σχέση με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας, οι χώρες του ΝΑΤΟ αποτελούν μέρος της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πατρούσεφ σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης στη Ρωσίσκαια Γκαζέτα. Στην πραγματικότητα, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αποτελούν μέρος της σύγκρουσης. Αυτοί μετέτρεψαν την Ουκρανία σε μεγάλο στρατόπεδο. Στέλνουν όπλα και πυρομαχικά στον Ουκρανικό στρατό, τους παρέχουν πληροφορίες. Τώρα, όσον αφορά την αντίδραση του ΝΑΤΟ στα πυρηνικά, μία μέρα μετά την ανακοίνωση του Πούτιν περί ανάπτυξης τακτικών πυρηνικών όπλων στην Λευκορωσία, η Βορειοατλαντική Συμμαχία χαρακτήρισε ως επικίνδυνη και ανεύθυνη τη στάση της Μόσχας. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επιφυλακή και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Δεν έχουμε δει μεταβολές στη διάταξη του πυρηνικού προστασίου της Ρωσίας, οι οποίες θα μας οδηγούσαν να μεταβάλουμε τη δική μας. Γι' αυτό είπα ότι είναι και λίγο καθησυχαστικές. Η αναφορά της Ρωσίας στον διαμοιρασμό των πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ είναι τελείως παραπλανητική. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενεργούν με πλήρη σεβασμό των διεθνών τους δεσμεύσεων. Η Ρωσία έχει συστηματικά παραβιάσει τις δικές της δεσμεύσεις που απορρέουν από τη διαδικασία ελέγχου των εξοπλισμών, πιο πρόσφατα διακόπτοντας, παγώνοντας τη συμμετοχή της στη συνθήκη New Start, είπε ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, στρατηγική αποτροπή λοιπόν, κρατήστε τη λέξη, συνεχιζόμενη φημολογία για πυρηνικά
Και ο ίδιος ο Πούτιν είπε: στέλνω πυρηνικές κεφαλές στη Λευκορωσία. Και υπάρχουν εδώ φίλοι λένε: μην τα αναφέρεις αυτά, αυτά είναι, λέει, κούφια λόγια. Κούφια λόγια, εντάξει. Εμείς αναφέρουμε τα λόγια. Όποιος κρίνει ότι είναι κούφια, είναι κούφια. Κάποιοι κρίνουν ότι είναι γεμάτα, ότι είναι μισογεμάτα. Άσε να κάνουμε τη δουλειά μας, λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα. Κίνα και Ρωσία. Εδώ θα μεταφέρουμε τις απόψεις της Δύσης. Είναι σημαντικό θέμα. Πιο πολύ γιατί εντοπίζεται από έναν αναλυτή του New York Times ότι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας είναι ετεροβαρής. Ότι τελικώς η Κίνα είναι αυτή η οποία βρίσκεται σε θέση ισχύως, η Ρωσία σε κατάσταση αδυναμίας και αυτός ο συσχετισμός δυνάμεων καθορίζει και την εξέλιξη αυτής της σχέσης. Πάντως λέει σημαντικά πράγματα, αξίζει να τα ακούστε, υπάρχει ένα μυστικό, να το μοιραστώ μαζί σας. Επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι διετέλεσαν είτε αρχηγοί κόμματος, είτε και αρχηγοί κυβέρνησης, είτε αρχηγοί σε υπηρεσία πληροφοριών, και είτε αρχηγοί ΓΕΘΑ, και είδα το εξής, ότι όταν γίνεσαι αποδέκτης δουλεμένης σκέψης, και μάλιστα σκέψη δουλεμένη και από πολλά άτομα, από δεκάδες άτομα, από κέντρα αναλύσεων, κάθονται, δουλεύουν, σκέφτονται, αναλύουν, γράφουν και σου τη δένουν έτοιμη δουλεμένη, και ξανά και μια άλλη και μια άλλη και μια άλλη, τότε σταδιακά αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσεται, καταρχάς αποκτάς και εσύ μια γνωστική, ένα γνωστικό υπόβαθρο πολύ ισχυρό, και αναπτύσσεται και η δική σου κριτική σκέψη. Τι θέλω να πω? Εγώ διαβάζοντας αυτό το άρθρο πραγματικά εμπλούτησα τις γνώσεις μου. Έχει πράγματα. Θέλω να πω να δίνουμε σημασία σε όλα αυτά και με όλα αυτά, με τις απόψεις από εδώ, από εκεί, να παίρνουμε, να αναπτύσσουμε τη δικιά μας σκέψη και να εμπλουτίζουμε, επαναλαμβάνω, το γνωστικό μας υπόβαθρο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Chris Buckley στους New York Times για τη σχέση, την αναπτυσσόμενη σχέση Ρωσίας-Κίνας. Ένας φίλος μου έστειλε από την Κίνα ένα σημείωμα και είπε: μη λες συνέχεια τη λέξη Jinping, διότι το Jinping είναι το μικρό το όνομα. Το επώνυμό το είναι Xi. Οπότε τώρα θα λέμε μόνο Xi, αλλά το θέμα είναι να καταλαβαινόμαστε. Άμα καταλαβαινόμαστε ότι λέγοντα Jinping εννοούμε τον πρόεδρο της Κίνας, ας το λέμε με το μικρό του. Πώς λέγανε εδώ τον Ανδρέα και εννοούσαν τον Παπανδρέο? Έτσι δεν είναι? Ή πώς λέγανε Μίμης και εννοούσαν τον Δωμάζο? Ή τον Παπα Ιωάννου? Παπα Ιωάννου, έφυγε αυτός ο γίγαντας. Τον αποχαιρετούμε εκεί ψηλά που βρίσκεται. Ένας πόντιος καταγόμενος από το Αντάπαζαρί, από την οικομίδια της Βυθινίας. Ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Λείπει και δύσκολο να καλυφθεί αυτό το κενό. Ο άλλος ο Μίμης κρατάει. Τον βλέπω ο Δωμάζος σε εκδηλώσεις που πηγαίνουμε, είναι παρόν. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Πάμε. Ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping πήγε στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα με τον τίτλο του ειρηνοποιού στην Ουκρανία. Η συνάντηση κορυφής όμως με τον πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν απέδειξε πως άμεση προτεραιότητά του είναι να ενισχύσει τις σχέσεις του με τη Μόσχα για να αναχαιτήσει την αμερικανική εκστρατεία κατά της ανόδου της Κίνας. Να το πρώτο συμπέρασμα. Να ενισχύσει την αμερικανική τη σχέση του με τη Μόσχα για να αναχαιτήσει την αμερικανική εκστρατεία που είναι σε εξέλιξη για να φρενάρει την άνοδο της Κίνας. Οι συνομιλίες των δύο ανδρών για την Ουκρανία επισκιάστηκαν από την αλληλεγγύη που έδειξε ο Xi στη Ρωσία, διότι ήταν εκεί, είναι απομονωμένη η Ρωσία, είχε βγει το ένταλμα και αυτός πήγε και έγραψε το ένταλμα στα παλιά του παπούτσια ο Xi, αυτό λέει. Οι δύο ηγέτες συναντιούνται αρκετά συχνά. Το Σεπτέμβριο είχαν βρεθεί στο Ουσμπεκιστάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης και πριν από αυτήν είχα μία σύντομη συνάντηση λίγο πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι αρκετά στενές παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάποια δημόσια αναφορά σε συμμαχία ούτε από τον ένα ούτε από τον άλλον, όμως η περίσταση αυτή της συνάντησης είναι πολύ ιδιαίτερη. Η Ρωσία απομονωμένη από τον δυτικό κόσμο και υποδιαρκή οικονομική πίεση λόγω των κυρώσεων είχε ανάγκη την αγκαλιά της Κίνας,
για να ισορροπήσει τα οικονομικά της ελλείμματα. Το Πεκίνο από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι οι οικονομικές σχέσεις των χωρών, των δύο χωρών, παραμένουν δυνατές, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι οικονομικές, ενώ ανακοίνωσε και περαιτέρω διεύρυνση στην αγορά της ρωσικής ενέργειας. Παρένθεση, δικό μου. Από τότε που έβαλαν, που επέβαλαν και οι Ρώσοι στο Ιράν και τώρα στην Ρωσία, η Κίνα αντί να παίρνει, λέω για παράδειγμα, αν η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου είναι 100 δολάρια, το παίρνει με 60. Για να μην σας πω ότι και με 50. Διότι παραβιάζει τις κυρώσεις, δεν φοβάται μήπως την καντά και παίρνει από το Ιράν εδώ και χρόνια ενέργεια στη μισή τιμή, τώρα παίρνει και από τη Ρωσία στη μισή τιμή. Τι σημαίνει αυτό? Επιβάλλοντας κυρώσεις στο Ιράν και στη Ρωσία, μπορεί να έχει ένα κόστος για αυτούς, αλλά βοηθάμε την οικονομία της Κίνας να είναι ανταγωνιστική έναντι της Δύσης. Φθηνή ενέργεια, τι σημαίνει? Ανταγωνιστική οικονομία, τα προϊόντα πιο εύκολα στη Δύση. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό κάποιοι. Και γι' αυτό λέω εσύ, βεβαίως, η ρωσική ενέργεια φέρε κι άλλη. Αντί να την πληρώνω 100, την πληρώνω 60. Η Ρωσία υποσχέθηκε ότι θα δεχτεί περισσότερες κινέζικες επιχειρήσεις στο έδαφος της. Ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ, ερευνητής στο Ίδρυμα Κάρνεγκι για την Παγκόσμια Ειρήνη, σχολίασε μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόκειται για μία δήλωση προς τη Ρωσία ότι μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ. Αλλά και μία δήλωση προς τη Δύση ότι η Κίνα δεν είναι μια χώρα στην οποία θα πει κανείς τι να πράξει. Υποδείξεις όπως ο Πούτιν είναι κακό παιδί, μην παίζετε μαζί του, δεν την επηρεάζουν. Άλλωστε η συνάντηση έρχεται λίγες μέρες μετά το διεθνές ένταλμα. Η Κίνα παρουσίασε τον προηγούμενο μήνα ένα ολοκληρωμένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Ο πόλεμος λέγεται πως ήταν η κορυφή στην ατζέντα και στη συνάντηση της Τρίτης Πούτιν-Σι. Για τον Γκαμπούεφ ωστόσο αυτό είναι ένα φύλος οικής για να καλυφθεί ο πραγματικός σκοπός, η εμβάθυνση και η σύσφυξη των πολυεπίπεδων σχέσεων των δύο χωρών. Άλλωστε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις των δύο ηγετών, ο εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, Τζον Κίρμπι, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι ο Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι αν η Κίνα ήθελε να παίξει ένα βοηθητικό ρόλο, θα έπρεπε να είχε ζητήσει από τη Ρωσία να σταματήσει την εισβολή. Και πως ύστερα από τη συνάντηση Σι Πούτιν, δεν φαίνεται ότι ο πόλεμος θα λήξει σύντομα, που σημαίνει ότι δεν πίεσε ο Σι τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Αν και ο Σι έχει μιλήσει υπέρ της ειρήνης, δεν είναι δεδομένο ότι τον ενδιαφέρει να τελειώσει άμεσα ο πόλεμος, μα ωφελείται από τον πόλεμο. Αυτό που σίγουρα τον ενδιαφέρει είναι να παραμείνει στην εξουσία ο Πούτιν, καθώς η αντεκατάστασή του από μια κάποια φιλοδυτική κυβέρνηση θα έβαζε φρένο στις καλές σχέσεις των δύο χωρών σε μια εποχή γεωπολιτικής ανακατονομής στην οποία φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην Ασία η Κίνα. Εδώ υπάρχει ένα λάθος στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη. Φιλοδυτική κυβέρνηση στη Ρωσία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στη Ρωσία υπάρχει μια δεξαμενή γραφειοκρατών. Από τις υπηρεσίες ασφάλειας, από το στρατό, από κρατικούς περιφερειάρχες, κυβερνήτες. Όλοι αυτοί, αν φύγει ο Πούτιν, κάποιος από αυτούς θα πάρει την κυβέρνηση. Και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι των υπηρεσιών. Όποιος τολμήσει να προδώσει αυτά που ορκίστηκε, σκοτώνεται. Ποιον φιλοδυτικό ψάχνετε? Όλο αυτό το χάος θα το κυβερνήσει ένας φιλοδυτικός? Τώρα μην λέμε και... Οι κυριαρχικές βλέψεις της Κίνας, η οποία κινείται αργά και σταθερά προς την οικοδόμηση μιας συμμαχίας η οποία θα ανταγωνιστεί τη ΗΠΑ και τους συμμάχους της και στην οποία η ίδια θα είναι επικεφαλής, προσέξτε δυνατές κουβέντες, φάνηκαν και από το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος υπήρξε πιο μετρημένος απέναντι στις επιδιώξεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Άλλους στόχους έχει το Πεκίνο, άλλους η Μόσχα. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος κόμπαζε εδώ και μήνες ότι ένας νέος μεγάλος αγωγός που θα στέλνει φυσικό αέριο στην Κίνα μέσω της Μογγολίας θα είναι έτοιμος μέχρι το 2030, ο Σι δήλωσε πως κάτι τέτοιο δεν είναι αυτή τη στιγμή στα σχέδια. Άλλα θέλει ο ένας, άλλα ο άλλος. Το υπόρρητο νόημα της συνάντησης, σύμφωνα με αναλυτές, είναι πως στους τελευταίους 13 μήνες η ανάγκη της Ρωσίας για τη στήριξη της Κίνας έχει αυξηθεί πολύ. Εντάξει, δεν πρέπει να είσαι και δυνατός αναλυτής για να το καταλάβεις αυτό.
Και δεν υπάρχει ακριβώς η ίδια ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Βέβαια, εν ανάγκη είναι η Ρωσία, δεν είναι η Κίνα. Τον περασμένο χρόνο, λίγες εβδομάδες πριν διαταχθεί η εισβολή στην Ουκρανία, οι δύο χώρες είχαν εκδώσει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε μεταξύ άλλων πως η φιλία τους είναι χωρίς όρια. Η ανακοίνωση της περασμένης Τρίτης όμως είναι πιο υποτονική, δεν έχει εκείνη το χαρακτήρα της πρώτης εισβολής. Η ιδέα μιας Ρωσίας ως υποδεέστερο εταίρου βαθιά στο τσεπάκι της Κίνας χωρίς να έχει άλλες επιλογές είναι πολύ εποφελής εάν η Κίνα πιστεύει ότι βρίσκεται σε μια μακροπρόθεσμη αντιπαράθεση με τη ΣΥΠΑ, σχολίασε ο Αλεξάνδερ Γκαμπούεφ. Η πόλωση μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους από τη μία και της Ρωσίας με την Κίνα από την άλλη φάνηκε πιο εδρεωμένη αυτήν την εβδομάδα. Μας λέει ο Γκαμπούεφ δηλαδή και ο αρθρογράφος, από τη μια μεριά η ΗΠΑ και η συμμαχή της και από την άλλη η Ρωσία και η Κίνα. Πάμε σε αυτό το δίπολο. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ήταν ένα σημαντικό άρθρο, είχε σημαντικά πράγματα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Ο Τσακίρης λέγεται, είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, καλός αναλυτής, έγραψε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή και αφορά την υπογραφή της συμφωνίας Σαουδικής Αραβίας Ιράν. Έχει σημαντικά, το προτείνω να το διαβάσετε, το έχουμε και στη δική μας ιστοσελίδα στο Ινφογνώμονα αναδημοσίευση. Σας προτείνω να το διαβάσετε, δεν υπάρχει λόγος τώρα να το πούμε ολόκληρο, μόνο να πούμε μόνο μερικά στοιχεία. Πάντως δείχνει πτυχές αυτής της υπόθεσης, της συμφωνίας που θεωρείται αδιανόητη μέχρι πριν λίγους μήνες, 7 χρόνια δεν είχαν σχέσεις η Σαουδική Αραβία με το Ιράν και όχι μόνο αυτό, γίνεται ένας πόλεμος στην Ιεμένη για τον οποίο η Σαουδική Αραβία έχει πληρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις έναντι των ανταρτών Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Τέλος πάντων, εκεί η Σαουδική Αραβία θεωρεί ότι μπορεί να έχουν βάλει τα δακτυλάκια της και κάποιες δυτικές χώρες για να συνεχίζει να υπάρχει. Γι' αυτό και ο πόλεμος και να αποδυναμώνεται η Σαουδική Αραβία και γι' αυτό ακολουθεί μια πιο ανεξάρτητη πολιτική και απέναντι στις ΗΠΑ και απέναντι στη Δύση, πιο κοντά στη Ρωσία, πιο κοντά στην Κίνα και γι' αυτό υπέγραψε με το Ιράν για να λύσουν τα προβλήματά τους περιφερειακά χωρίς τους ξένους και πήγαν και υπέγραψαν τη συμφωνία στο Πεκίνο. Ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω, παρότι το μαγείρευαν αυτό με συναντήσεις των αξιωματούχων των δύο χωρών που είχαν προηγηθεί επί 2 χρόνια περίπου στη Βαγδάτη. Λοιπόν, είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα, δημιούργησε πρόβλημα και μια ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αναφέρεται στην επιφυλακτικότητα με την οποία η Σαουδική Αραβία βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τις επεμβάσεις αμερικανικές στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Η αυτονόμηση πάντως μετά από αυτά της Σαουδικής Αραβίας επιταχύνθηκε καταλυτικά την περίοδο 2011-2015, όταν η απρονοησία της κυβέρνησης Ομπάμα όχι φλέρταρε ανοιχτά με το ενδεχόμενο ανόδου στην εξουσία των κομμάτων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Λιβύη, Συρία και Αίγυπτο, αλλά υπήρχαν σχέδια να η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη εντάσσεται στο σχέδιο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, το οποίο προβλέπει την αλλαγή σενόρων σε 19 χώρες, από το Μαρόκο μέχρι τη Σαουδική Αραβία και τον Κόλπο, το Ιράκ και την Τουρκία μέσα. Και αυτό θα γινόταν μέσω έγχρωμων επαναστάσεων, όπως ήταν η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Αυτό λοιπόν που έγινε με την, πιστεύουν οι Σαουδικοί με βάση τον αρθρογράφο, οι Σαουδάραβες, ότι έγινε με την υποστήριξη των ΗΠΑ η Αραβική Άνοιξη και η Μουσουλμανική Αδελφότητα, ιδιαίτερα στη Λιβύη, τη Συρία και την Αίγυπτο, αυτό αύξησε την καχυποψία της Σαουδικής Αραβίας έναντι των ΗΠΑ. Επίσης αυτό που αύξησε όχι την καχυποψία αλλά και την αντίδραση απέναντι στις ΗΠΑ ήταν η συμφωνία που είχε κάνει το 2015 ο Ομπάμα με την Τεχεράνη,
για την πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, επίσης αναφέρεται και στις προσπάθειες που γίνονται για προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας, συνεργασία και ακόμα και στο πετρελαϊκό τομέα. Είναι μακροσκελές το άρθρο, να μην φάμε χρόνο. Σας προτείνω να το διαβάσετε για να πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι επίσης σημαντικό. Είναι γνωστό, επειδή ακούγονται διάφορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο δεν συμφωνεί με τέτοια σενάρια είναι το γεγονός ότι βγήκε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι Δανία και Σουηδία, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν ενταχθεί στο ενιαίο νόμισμα, στο ευρώ δηλαδή, στη ζώνη του ευρώ. Που σημαίνει ότι έχουν τους δικούς τους στόχους ή βλέπουν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το Brexit. Η αποχώρηση δηλαδή της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και εκεί αντιφατικές και αντικρουόμενες απόψεις. Πάντως υπάρχει μια ισχυρή τάση στους συντηρητικούς που λένε όχι στην Ευρώπη, εμείς είμαστε αυτοκρατορική δύναμη, γιατί να μπλέκουμε με όλους αυτούς. Παρ' όλα αυτά όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη προσπάθειες προσέγγισης στους τομείς της ασφάλειας, της ανταλλαγής πληροφοριών, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά και της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των Βρυξελών και του Λονδίνου. Ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις συζητήσεις σχετικά με πιθανά βήματα προς στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αξιωματούχοι έχουν προγραμματοποιήσει ανεπίσημες αλλά τακτικές συνομιλίες με στόχο τον καλύτερο συντονισμό σε τομείς όπως η αυξημένη ευρωπαϊκή παραγωγή όπλων, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για αυτές τις συνομιλίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, James Cleverly, και ο Μάρος Σεφτσοβιτς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπέγραψαν τη συμφωνία του Windsor την Παρασκευή και υποσχέθηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω την εξαιρετική συνεργασία τους. Η συμφωνία αυτή κατήργησε τις εμπορικές ρυθμίσεις με τη Βόρεια Ιρλανδία που ίσχυαν μετά το Brexit και αυτή θεωρείται μια σημαντική συμφωνία, ήταν ένα εμπόδιο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Λονδίνο. Σε κοινό ανακοινωθέν, οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι θα διεξάγουν διάλογο στους τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ενώ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται σε ό,τι αφορά τις θέσεις της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι αξιωματούχοι και των δύο πλευρών θεωρούσαν εδώ και καιρό τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας ως τους πιο βασικούς τομείς για στενότερη συνεργασία μετά τον Brexit, αλλά η διαφωνία σχετικά με το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας ήταν μεγάλο εμπόδιο. Η Βρετανία είναι μία από τις δύο κορυφαίες αμυντικές δυνάμεις της Δυτικής Ευρώπης, μαζί με τη Γαλλία, με παγκόσμια εμβέλεια και εξελιγμένες υπηρεσίες πληροφοριών. Αληθές. Η Βρετανία είναι επίσης το ηγετικό μέρος της στρατιωτικής συμμαχίας που αφορά τις σκανδιναβικές και τις βαλτικές χώρες, καθώς και την Ολλανδία. Ένα είναι μια ειδική συμμαχία που έχουν κάνει. Ο Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, James Heapy, συμμετείχε στο Φόρουμ Ασφάλειας και Άμυνας Σούμαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα και είχε παραγωγικές διμερείς συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους της Ένωσης, δήλωσαν οι ίδιες πηγές. Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να διερευνήσουν τις πιθανότητες συνεργασίας σε άλλους τομείς όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και οι κοινές αμυντικές αποστολές και η πιθανή ανάπτυξη των θεσμών με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Τέλος πάντων, υπάρχουν κινήσεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί Ευρωπαίοι με τους Άγγλους και αυτό το λέω κυρίως λόγω των εμπειριών που έχουμε είτε από τον εμφύλιο εδώ στην Ελλάδα είτε από αυτά που συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν στην Κύπρο και που φαίνεται ότι δεν έχουν δεν έχουν εξαχθεί τα κατάλληλα συμπεράσματα ούτε στη Λευκοσία ούτε στην Αθήνα από αυτές τις πικρές εμπειρίες του παρελθόντος. Πάμε. Λοιπόν,
Ένας φίλος επισκέφθηκε πρόσφατα την Λιβύη και είχε τη δυνατότητα να δει τι διαμήφθηκε εκεί με τον Χαφτάρ. Είπε λοιπόν ότι με βάση την ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος, τον τρόπο που μιλούσε ο Χαφτάρ με αυτή την αποφασιστικότητα, ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφος της Λιβύης, παρότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο γιος του Χαφτάρ έχει, λέει, γραφείο στην Κωνσταντινούπολη. Δεν το ξέρω. Πάντως σας μεταφέρω μαρτυρία. Ήταν κάθετος. Επίσης κατήγγειλε το καθεστώς της Τρίπολης αυτή την ψευτοκυβέρνηση εκεί, ότι στην ουσία βρίσκεται πίσω από το οργανωμένη επιχείρηση μεταφοράς προσφύγων από τις χώρες της Αφρικής στις ακτές της Τρίπολης και από εκεί στην Ιταλία βασικά. Υπερηφανεύθηκε ότι εμείς από τις δικές μας ακτές, τις ακτές που ελέγχουμε εμείς, δεν έφυγε ούτε ένα πλοιάριο με μετανάστες, που σημαίνει ότι για να φεύγουν πλοιάρια είτε από την Τρίπολη είτε από τις μικρασιατικές ακτές, σημαίνει ότι υπάρχει συνεργασία με την κυβέρνηση. Αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται για τη ζωή των ανθρώπων που μπαίνουν στα πλοία. Να επιβραβεύσουν λοιπόν το Χαφτάρ, που δεν αφήνει ούτε μία βάρκα να φύγουν, και να στρέψουν τα βέλη τους είτε στο Τμπεϊμπά, το υποχείριο του Ερντογάν, είτε στο Ερντογάν που στέλνει τις βάρκες. Αυτή είναι η ιστορία. Είπε μάλιστα ότι μεταφέρουν τα λεφτά από το εμπόριο ανθρώπων σε κοντέινερ. Τόσα πολλά λεφτά ήρθαν, λέει, και σε εμάς. Μας πρότειναν με κοντέινερ να σας στέλνουμε λεφτά, αφήστε μας να στέλνουμε ανθρώπους από εδώ. Και λέει δεν το δεχθήκαμε. Επίσης άκουσα με χαρά ότι πέραν της αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας-Βενγκάζης θα υπάρχει και ναυτιλιακή σύνδεση, θα πηγαίνει και εμπορικό πλοίο. Αυτό θα σας πω άλλη μια φορά μια ιστορία με το πλοίο Ταλιατέλα, που έκανε επί πολλά χρόνια το δρομολόγιο Τρίπολη, Σμύρνη, Πειραιάς, κάθε εβδομάδα. Αυτό ήταν αυτά τα λεγόμενα τα που μετέφερε ήταν ferry boat, που μετέφερε και αυτοκίνητα και πολίτες. Επαναλαμβάνω, Τρίπολη, Σμύρνη, Αθήνα. Το τελευταίο δρομολόγιο, όταν ήμουν στη Σμύρνη, το χειρίστηκα μια υπόθεση, θα την πούμε μια άλλη φορά, δεν έχει σχέση με υπηρεσιακά θέματα, με άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτά με την Λιβύη. Ο ίδιος είπε ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές, γιατί υπάρχει, λέει, ένας εκλογικός νόμος που τον έκαναν επίτηδες, και τι λέει, απαγορεύεται να συμμετέχουν στις εκλογές στρατιωτικοί και άτομα με διπλή υπηκότητα. Και τα δύο αφορούν τον ίδιο. Και δεν πρόκειται να το δεχτώ εγώ, λέει, πηγαίνετε αλλού. Τέλος πάντων, πολύ θετικό κλίμα συνάντησαν και στη συνάντηση, βρήκαν και στη συνάντηση με τον Ακύλα Σάλεχ, τον πρόεδρο της Βουλής. Άρα αυτές οι κινήσεις που γίνονται αργά, έστω και αργά από την Ελλάδα. Αεροπορική σύνδεση, ναυτιλιακή σύνδεση, βίζες από το προξενείο μας στη Βενγκάζη σε πολίτες της Λιβύης, το πήγαινέλα, επιχειρηματίες εκεί, να οι δεσμοί μεταξύ της Κυρεναϊκής και της Ελλάδας να ενισχυθούν, αυτό θα κάνει καλό στα εθνικά μας συμφέροντα. Επίσης είχαμε ένα γεγονός πραγματικά, ευτυχώς δεν είχε τραγική κατάληξη, 650 μετανάστες και πρόσφυγες με ένα αλλιευτικό, τελικά 30 μέτρων, κατέληξαν στις ακτές της Καλαβρίας, σώθηκαν, δεν είχαν προβλήματα. Πρόκειται μόνο για άνδρες, οι οποίοι προέρχονται από το Πακιστάν, τον Μπαγκλαντές και τη Συρία. 5 μέρες ήταν μέσα στη θάλασσα και είναι καλά στην υγεία τους. Δεν αναφέρεται από πού ξεκίνησε το πλοίο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα από την Τουρκία. Δεν νομίζω στη Συρία να φτάνουν πρόσφυγες από το Πακιστάν ή μετανάστες και το Μπαγκλαντές, έτσι. Μάλλον από την Τουρκία. Άλλο ένα. Από την Τεργέστη που βρίσκεται ο Υπουργός Υποδομών, ο Ματέο Σαλβίνη, αναφερόμενος στο προσφυγικό, είπε: το πρόβλημα είναι οι διακινητές και οι ιδιοκτήτες των σκαφών που χρησιμοποιούνται, και ότι η Ιταλία δέχεται επίθεση, όχι η ΜΚΟ όπως μας κατηγορείται. Εμείς δεχόμαστε επίθεση, όχι η ΜΚΟ. Σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό, είναι σαφές
ότι η μετανάστευση δεν μπορεί να ρυθμίζεται από ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από ξένες χώρες. Γνωστά αυτά, να το ξαναπούμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πλοιάρια που ξεκινούν και από τις ακτές της Τινησίας. Η Τινησία είναι υπό αποσταθεροποίηση. Η Γαλλία, που είναι η χώρα που άσκουσε επιρροή, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποκαταστήσουν την τάξη και την ηρεμία σε αυτή τη χώρα για να μην συνεχιστεί το πρόβλημα. Ο αριθμός των ανθρώπων από την Αφρική, από τις χώρες της Αφρικής που θέλει να επισκεφτεί την Ευρώπη, δεν έχει τέλος. Πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις για να σταματήσουν αυτές οι ροές και εννοώ την ανάπτυξη στις χώρες τους. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ θα στεναχωρήσουμε τον Ερντογάν. Μετέφρασα ένα άρθρο του Σελαχαντίν Ντεμιρτάς. Ο Σελαχαντίν Ντεμιρτάς είναι Κούρδος Ζαζά, που βρίσκεται εδώ και 5 χρόνια, νομίζω, 6, στις φυλακές της Αδριανουπόλεως, μαζί με τον συμπρόεδρο του Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών. Από εκεί λοιπόν έγραψε ένα άρθρο και λέει: «Ο Ερντογάν δημιούργησε ένα είδος συμμαχίας των Ταλιμπάν». Στην ουσία δίνει μια γραμμή στους ψηφοφόρους. Έχει αξία να το διαβάσουμε όμως. Η Λαϊκή Συμμαχία, είναι η συμμαχία του Ερντογάν, έχει γίνει το πιο δεξιό και πιο αντιδραστικό μπλοκ στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Δημιουργήθηκε ένα είδος συμμαχίας των Ταλιμπάν. Αυτή η συμμαχία των Ταλιμπάν θέλει να κατακτήσει το 50-1% και να πάρει την πλειοψηφία στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Έσυραν τη χώρα στην καταστροφή από κάθε άποψη. Δεν έχουν νέα ψέματα να πούν, ούτε να παρουσιάσουν νέα προγράμματα για τη λύση των προβλημάτων. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρισμοί για νίκη της συμμαχίας αυτής στις εκλογές, την πλήρη ευθύνη γι' αυτό τη φέρει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πρέπει να δαπανίσει όλη της τη δύναμη και την ενέργειά της σε συγκεκριμένα προγράμματα λύσης που αφορούν θεμελιώδη ζητήματα, όπως είναι η ανοικοδόμηση των πόλεων που έχουν καταστραφεί από το σεισμό, η οικονομία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και η υγεία. Είναι επίσης σημαντικό θέμα η προειδοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις απειλές και τους κινδύνους που θα προέκυπταν από μία ενδεχόμενη νίκη της συμμαχίας των Ταλιμπάν. Τον έσφαξε τον Ερντογάν τώρα. Τώρα να σου λένε επικεφαλής συμμαχίας των Ταλιμπάν δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Φαίνεται ότι η συμμαχία των Ταλιμπάν θα διεξάγει την προεκλογική της εκστρατεία μόνο με μελέτες και προσπάθειες απόπειρες συκοφαντικής δυσφήμισης των αντιπάλων και επιχειρήσεις από προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Ως τον πιο σημαντικό πυλώνα αυτής της εκστρατείας επέλεξαν το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, τις επιθέσεις δηλαδή εναντίον του κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, του ΧΔΠ, ως εχθρό. Αυτός είναι ο εχθρός. Από την άλλη, το ΧΔΠ πρέπει να είναι προσεκτικό και ευαίσθητο και να εξηγεί το δικό του κομματικό πρόγραμμα και τις πολιτικές λύσεις του Κουρδικού σε ολόκληρη την Τουρκία με την πιο λογική γλώσσα, χωρίς να χάνει την κοινή λογική του και το δίκιο του. Εκτός από τη συμμαχία των Ταλιμπάν, υπάρχει και μια πτέρυγα που τοποθετεί το ΧΔΠ στην κατηγορία του εχθρού, παρότι αυτή βρίσκεται στην πλευρά της αντιπολίτευσης, εννοεί το καλό κόμμα της Αξενέρ. Αυτά τα μυαλά που κινούνται μεταξύ εθνικισμού, ρατσισμού και φασισμού νομίζουν ότι η Τουρκία είναι η ιδιοκτησία του πατέρα τους. Θα προτιμούσαν να συνεχίσουν με τον Ερντογάν γιατί ταυτίζονται με αυτόν σε ένα πράγμα. Σηκώνεται η τρίχα τους στο άκουσμα της λέξης Κούρδος. Αυτά τα μυαλά τόσο βουτυγμένα στο ρατσισμό είναι τόσο βουτυγμένα στο ρατσισμό που θα προτιμούσαν έναν Ταλιμπάν από έναν δημοκρατικό, φιλιρνικό και ισότιμο Κούρδο που υπερασπίζεται τη ζωή. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη ότι θα είναι οι μεγαλύτεροι χαμένοι στις εκλογές. Κούρδο εννοεί τον Κιλιτσδάρογλου. Δημοκρατικό, φιλιρνικό και ισότιμο πολίτη Κούρδο. Το βράδυ της 14ης Μαΐου είμαι βέβαιος ότι η αντιπολίτευση θα βγει νικήτρια και από τις δύο κάλπες, και για προεδρικές εκλογές και για βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, ο εφησυχασμός και η αδράνεια θα είναι τα πιο σοβαρά λάθη των επομένων ημερών για την αντιπολίτευση. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν ολόψυχα στον προεκλογικό αγώνα
και να είναι έτοιμοι να είναι όλοι τους εθελοντές στην προάσπιση της κάλπης για την περίπτωση που ο Ερντογάν πάει να αλλοιώσει τα αποτελέσματα. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία επιλογή που θα έχουν ιδιαίτερα οι γυναίκες. Γιατί η συμμαχία των Ταλιμπάν θα σηκώσει πρώτα τα μανίκια για να σφετεριστεί τα δικαιώματα των γυναικών. Επομένως, οι γυναίκες θα πρέπει να εμφανιστούν ως ηγετική δύναμη αυτών των εκλογών και να βάλουν τη σφραγίδα τους σε αυτές. Ελπίζω ότι τουλάχιστον το 50% των γυναικών που είναι υποψήφιες στις λίστες της αντιπολίτευσης θα είναι σε εκλόγιμη θέση. Διαφορετικά θα πρόκειται για πλήρη υποκρισία. Ας επικεντρωθούμε στις προεκλογικές εκστρατείες με όλες μας τις δυνάμεις, ας μην ξεχνάμε ούτε στιγμή ότι αυτές οι εκλογές είναι μια ιστορική φάση για την πορεία του τόπου. Με τη νίκη των εκλογών θα προκύψει μια κατάσταση μεγάλης δημοκρατικής αλλαγής. Ωστόσο, να μην περιμένουμε ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας, εννοεί τους Κούρδους, το πρωί της 15ης Μαΐου. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι διαφορετικά όλοι θα ξυπνήσουμε και θα έχουμε την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Τι θέλουμε να μοιάζει η τουρκική δημοκρατία στο δεύτερο αιώνα της, με το Αφγανιστάν ή με την Ελβετία? Την απάντηση σε αυτή την ερώτηση την έχετε εσείς, γιατί εσείς έχετε τη σφραγίδα στο χέρι σας. Από τις φυλακές της Αδριανούπολης, Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Συνεχίζω να πιστεύω και επιμένω ότι η πολιτική είναι και ένα ψυχοφάρμακο, ψυχοθεραπεία. Όταν νιώθεις ότι ένας πολιτικός που έχει επιλέξει να είναι ταγός, ότι μιλάει τη γλώσσα της λογικής, ότι μιλάει την αλήθεια, ότι δίνει λύσεις, αυτό στην ουσία λειτουργεί και ως ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό μας οδηγούν εδώ στην Ελλάδα σε ένα παραλογισμό και βλέπεις τι γίνεται έξω. Διότι το επίπεδο του πολιτικού λόγου, αλλά και τα επιχειρήματα, είναι παραλογισμός. Δεν υπάρχει λογική, όπως εδώ ακούσατε. Έχει μια σειρά ο λόγος και δίνει και μια κατεύθυνση. Τα έχετε ακούσει εσείς εδώ, τις παλαβομάρες και τις τρέλες που ακούμε από τον ένα και από τον άλλον, που δεν ξέρουν τι λένε οι βουλευτές. Δεν ξέρουν τι λένε και τι να πούνε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας γρήγορα. Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι η προσέγγιση με τα ελληνοτουρκικά. Το έχουμε πει ότι, να το ξαναπούμε, ότι ο Ερντογάν προβαίνει τώρα σε αυτή την κίνηση γιατί τον συμφέρει. Δεν πιστεύω να υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που να διανοείται ότι ο Ερντογάν κάνει αυτή την κίνηση επειδή θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα. Τον εαυτό του θέλει να βοηθήσει. Να δούμε μήπως μπορεί να βοηθηθεί και η Ελλάδα. Να το δούμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά μην υπάρχουν αφελείς που πιστεύουν ότι θα υπάρξει είτε ο Ερντογάν είτε η άλλη κυβέρνηση που θα αποστεί από τους βασικούς στόχους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι γίνεται. Φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί να μην γίνονται αεροναυτικές ασκήσεις στο Αιγαίο. Λοιπόν, καταρχάς στον αέρα οι παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά έχουν μειωθεί κατακόρυφα, ενώ οι υπερπτήσεις και οι εμπλοκές έχουν μηδενιστεί μετά τις 6 Φεβρουαρίου. Καλό είναι αυτό, άσχετα που ξέρουμε ότι δεν γίνεται γιατί θα αλλάξει. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επεκταθεί και όλο το καλοκαίρι, δεν θα γίνουν ασκήσεις. Και αυτό είναι καλό, γιατί, εντάξει δεν αναφέρομαι τώρα για κάτι που δεν είναι γνωστό, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι καταπονημένο. Έχει διαλυθεί στην ουσία, γιατί βρίσκονται οι πλωτές μονάδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μήνες και χρόνια ολόκληρα στις θάλασσες. Άρα είναι μια ευκαιρία αυτό το εξάμηνο να γίνουν οι συντηρήσεις, να κάνουν τις παραγγελίες των ανταλλακτικών, να ξεκουραστεί το προσωπικό. Ξέρουμε που το πάει ο Ερντογάν, το εκμεταλλευόμαστε. Επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας με τον IMO. Αυτό είναι παράλογο, το παράλογο που σας έλεγα πριν από λίγο. Τώρα, να πούμε ότι ο Μητσοτάκης δέχτηκε χθες βράδυ τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο, στον οποίο παρέθεσε και δείπνο παρόντος του Παναγιωτόπουλου, του Έλληνα ομολόγου του. Η επίσκεψη του Ιταλού Υπουργού αφορά τις κορβέτες που θέλει να αγοράσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Οι φρεγάτες και οι κορβέτες. Μικρές φρεγάτες είναι στην ουσία οι κορβέτες, που σύμφωνα με τους
επιτελικούς και μάχημους αξιωματικούς στο πολεμικό ναυτικό, αυτές μπορεί να είναι και πιο χρήσιμες για το Αιγαίο. Ευέλικτες, κρύβονται πιο εύκολα και έχουν ισχύ πυρός ανάλογη και με το μέγεθός τους με τις φρεγάτες. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Δύο είναι οι μνηστήρες, Ιταλοί και Γάλλοι. Οι Γάλλοι είναι με τις Goguit 2500 και οι Ιταλοί με τις Doha. Και οι δύο προτάσεις κινούνται περίπου στο ίδιο κόστος, ενώ περιλαμβάνουν και ρήτρα εγχώριας παραγωγής σε ελληνικά ναυπηγεία, Σκαραμαγκά ή Ελευσίνα. Άντε να το δούμε και αυτό. Ενώ το πολεμικό ναυτικό θεωρούνται αμφότερες ικανοποιητικές για τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια απόφαση η οποία συνδέεται πλέον καθαρά με τις πολιτικές εκτιμήσεις της κυβέρνησης και το αν ο Πρωθυπουργός επιθυμεί να ανακοινώσει την επιλογή πριν ή μετά τις εκλογές που ακολουθούν. Πέρα πάντως από τις κορβέτες, οι ελληνοϊταλικές επαφές συνδέονται και με τη στάση που ακολουθεί η Ρώμη στη Λιβύη. Τα έχουμε πει αυτά. Πήγαν και υπέγραψαν συμφωνία με την κυβέρνηση της Μπεϊμπά 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για πετρελαϊκά και ενεργειακά. Τη στιγμή που εμείς λέμε ότι δεν αναγνωρίζουμε τότε τι εταίροι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα κάνει ο ένας, άλλα κάνει ο άλλος. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι θα δώσουμε κάτι στους Ιταλούς, ίσως τις κορβέτες, για να εξασφαλίσουμε πολιτική στήριξη. Λοιπόν, για το θέμα της Λιβύης. Τώρα αυτό θα μου πείτε τι είναι αυτό. Θα πω καμιά τουρκική λέξη πάλι, τη γνωστή. Εντάξει, πληρώνουμε λίτρα δηλαδή για να μας στηρίζουν πολιτικά οι ξένοι, επειδή δεν έχουμε δική μας αμυντική βιομηχανία. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι αυτή η προσέγγιση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τουρκουλεβικό μνημόνιο συνεχίζει να υπάρχει, το πρώτο και το δεύτερο, ότι τις επιστολές της Τουρκίας στον ΟΗΕ, με βάση την οποία αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου επειδή είναι στρατικοποιημένα, και να μην ξεχνάμε ότι για αυτήν την προσέγγιση παλεύει ο Μπλίνκεν. Είχε πει στον Τσαβούσογλου, δεν θέλω εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και με την Ελλάδα, και να υπενθυμίσουμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση Τσαβούσογλου Σουκρή, του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, φέρεται να είπε ο Σουκρή στον Τσαβούσογλου, για να γίνεις μέλος στο φόρουμ ΓΚΑΖ της Ανατολικής Μεσογείου, πρέπει να λύσεις τα προβλήματά σου με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Άρα υπάρχει και μια διεθνής πίεση που μας σωθεί προς μια συνεννόηση, αρκεί αυτή η συνεννόηση να μην είναι εκτός διεθνούς δικαίου και να μην έχει έννοιες μέσα συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση, που εκεί καταλαβαίνετε που θα πάμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Επόμενο θέμα, Σκοπιανό. Ακούστε, εγώ όλες τις κριτικές τις ακούω και τις διαβάζω. Όλες, όσο και αν φαίνονται σκληρές και υβριστικές, όλες. Και όταν λέγαμε ότι το Σκοπιανό δεν είναι απλά θέμα γλώσσας και άντε βάλει μια υπογραφή να τελειώνουμε, ότι ο στόχος είναι η δημιουργία μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, μας λέγανε τι κινδυνολόγος που είσαι εσύ, τι είναι αυτά, αναλυτής από τα Λίδλ, τα γνωστά. Εντάξει, εγώ δεν έχουμε φάει στην πλάτη τόσο βρίσιμο που... Προσέξτε τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Των Σκοπίων, έτσι, και όχι της Βόρειας Μακεδονίας. Των Σκοπίων, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Υπάρχουν Μακεδόνες σε όλες τις χώρες του κόσμου. Όπως υπάρχουν Μακεδόνες στη ΣΥΠΑ, στη Γερμανία, στην Ελβετία, έτσι υπάρχουν Μακεδόνες στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Δηλαδή άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Εδώ θα μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, πριν την υπογραφή δεν υπήρχαν? Υπήρχαν. Αλλά δεν υπήρχε υπογραφούλα της Ελλάδας που να αναγνωρίζει ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Τώρα που υπάρχει αυτή η υπογραφούλα, παίρνει άλλη διάσταση το θέμα για αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται. Κάποιοι μπορεί στην Ελλάδα να αυτοπροσδιορίζονται και ως Αριανοί, όχι Άρη Θεσσαλονίκης, από το πάνω. Δικαίωμά τους. Ατομικός αυτοπροσδιορισμός. Τώρα όμως που υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, τι θα γίνει άμα αρχίσουν και δημιουργούν ομάδες και λένε εμείς είμαστε μειονότητα στην Ελλάδα? Για να δείτε τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, λοιπόν, Κοβάτσευσκι, κάλεσε χθες Παρασκευή τις βουλγαρικές αρχές να σεβαστούν τις αποφάσεις του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο,
όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του συνεταιρίζαστη για τους Μακεδόνες, τις οποίες η Βουλγαρία δεν έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Ίδια απόφαση για τη λεγόμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Πάντα αντιδρούσαμε σε σχέση με όλους τους πολίτες, οι οποίοι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, είπε ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Υπάρχουν Μακεδόνες σε όλες τις χώρες. Τα είπαμε αυτά. Επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που η Βουλγαρία δεν έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου καλό για άλλη μία φορά τις βουλγαρικές αρχές να ενεργήσουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νομικούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, επειδή αναφέρονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες που είναι πολίτες της Βουλγαρίας και που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ας μην ξεχνάμε, η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά μου, κάνω για άλλη μια φορά έκκληση να σεβαστούμε όλα τα δικαιώματα, όπως και στη χώρα μας σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των εθνοτικών κοινοτήτων και κάθε ατόμου που έχει καθορίσει τον εαυτό του διαφορετικά από τους Μακεδόνες ή από άλλους που αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, αν θα ζητούσε την αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας στη Βουλγαρία, ανέφερε γενικά, υπάρχουν δύο συνταγματικές ρυθμίσεις από αυτήν την άποψη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λέω ότι υπάρχουν χώρες που αναγνωρίζουν το δικαίωμα της συλλογικού αυτοπροσδιορισμού, εκεί γίνονται οι μειονότητες. Στη Βουλγαρία, λέει, είναι ατομικός αυτοπροσδιορισμός. Λοιπόν, άρα, πού πάμε? Πάμε για μειονότητα στη Μακεδονία. Μία είναι η Μακεδονία. Μακεδόνες. Όταν βάζατε την υπογραφή, δεν το σκεφτόσασταν? Λοιπόν, να πούμε το τελευταίο θέμα. Έχουμε και ένα άλλο θέμα που ο Καλίν τα έχω σε άγρια στο Μενέντες, αλλά ας το πούμε αύριο αυτό. Θέλω να κλείσουμε με το θέμα της Μυκόνου, γιατί και η ύπαρξη κράτους είναι εθνικό θέμα, αν υπάρχει κράτος στην Ελλάδα ή αν κάνουν ό,τι θέλουν οι μαφιόζοι. Εντάξει. Πριν μερικές μέρες ένας αρχαιολόγος, ο Μιχάλης Ψαρός που εργάζεται στη Μύκονο, έπεσε θύμα επίθεσης. Γρονθοκοπήθηκε εν μέση οδό και από τύχη σώθηκε η ζωή του. Ένα αυτοκίνητο που περνούσε τον έσωσε. Όλα παραπέμπουν στο παρακράτος της Μυκόνου. Πέρασαν οι ημέρες, ενημερώθηκε το Υπουργείο και τι απόφαση λέτε να έλαβε? Να ζητήσει την απομάκρυνση των αρχαιολόγων που ασχολούνται με τη Μύκονο και όχι να συλλάβει τους δράστες και να ζητήσει την απομάκρυνση των μπράβων από το νησί και των εγκληματιών. Δηλαδή, δεν θα αναζητηθούν οι υπεύθυνοι της επίθεσης, αλλά θα απομακρυνθούν οι αρχαιολόγοι. Εντάξει, θα αναζητηθούν, αλλά ξέρουμε ποιος είναι και κυκλοφορεί ελεύθερος, έτσι. Αυτά λέει σε δήλωσή του στο πρώτο θέμα ο αρχαιολόγος που έπεσε θύμα της επίθεσης. Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Το Υπουργείο αδειάζει τους υπαλλήλους του. Το κράτος υποχωρεί μπροστά στο παρακράτος. Να δούμε τι δήλωσε ο αρχαιολόγος Μιχάλης Ψαρός. Έχει σημασία. Είναι διδακτικό για όλους μας. Υπηρετώ στην αρχαιολογική υπηρεσία δεκαετίες. Τα τελευταία 10 χρόνια στην εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τα τελευταία 8 με αρμοδιότητα στη Μύκονο. Ασκώ πάντοτε τα καθήκοντά μου, υπηρετώντας τον αρχαιολογικό νόμο και την προστασία των μνημείων και των χώρων όπως όλοι οι αρχαιολόγοι. Εντάξει, εδώ τώρα μην παίρνεις και όρκο για όλους. Ποτέ δεν περίμενα να βρεθώ στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ούτε το επιδίωξα και αισθάνομαι άβολα με αυτό. Ευτυχώς αναρρώνω ακόμα από την επίθεση που δέχτηκα τις 7 Μαρτίου στην περιοχή του ΚΑΤ. Είναι αναρρώνει. Ευτυχώς είμαι στη ζωή, χάρη στο αυτοκίνητο που έστρεψε και εμπόδισε τον δράση ή τους δράστες να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ένα αυτοκίνητο στην τύχη τον έσωσε. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον οδηγό του αυτοκινήτου που έτρεψε τους δράστες σε φυγή και με βρήκε ανέστητο και αιμόφερτο. Σε αυτόν χρωστάω μάλλον τη ζωή μου. Έχω σπασμένα πλευρά, σπασμένη μύτη και δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα πλήρως η όρασή μου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα υπάρξει κάποιο μόνιμο πρόβλημα στην υγεία μου. Σκοπός αυτών που παρήγγειλαν την επίθεση είναι η πιθανότητα η ζωή μου προκειμένου να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι μέρες πριν υπήρχαν περίεργες κινήσεις που στόχευαν στην αναγνώριση και παρακολούθησή μου.
Για τον λόγο αυτό συζήτησα με τον συνηγόρο μου την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Έγινε αυτό από τον εφέτη της Αθήνας, νομίζω. Ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν κινητά και να βρεθούν οι δράστες της επίθεσης και όσοι τους έδωσαν εντολή. Γιατί έπρεπε να ανοίξουν τα κινητά, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι μπράβες στη Μύκονο. Τι είναι η Μύκονο στο χειμώνα, είναι. Να! Κλείστε τους δρόμους, έναν-έναν, έλεγχο στον καθέναν. Τι δουλειά κάνεις εδώ, που είσαι ασφαλισμένος, για να δω την ταυτότητά σου, άρπαξε τους όλους τους μπράβους και τους αφήνετε να κάνουν το παρακράτος εκεί. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου που μου στάθηκαν από την πρώτη στιγμή και τους συλλόγους που άνοιξαν το θέμα. Για τους ελάχιστους που αμφισβήτησαν την αιτία της επίθεσης και αν σχετίζονταν με τις υποθέσεις που χειρίζουμε στη Μύκονο, η αποστολή απειλητικού και συκοφαντικού SMS σε άλλη συνάδελφο, με την οποία χειριζόμασταν κοινά θέματα στη Μύκονο, είναι η απόδειξη αυτού που εξ αρχής έλεγαν και τα σωματεία μας. Κάποια οικονομικά συμφέροντα στη Μύκονο θέλουν να ξεμπερδέψουν με την προστασία των αρχαιοτήτων και θέλουν να εκφοβήσουν κάθε υπάλληλο που κάνει σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή, έμειναν κάποια υπάλληλοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, λίγο κράτος, να το διαλύσουμε κι αυτό, έτσι. Και οι πολιτικοί τι κάνουν, οι αρμόδιοι υπουργοί τι κάνουν. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα με σαφήνεια ότι μετά το πέρας της αναρωτικής μου άδειας θέλω να επιστρέψω στα κανονικά μου καθήκοντα και να συνεχίσω να ασχολούμαι με τις υποθέσεις της Μυκόνου. Ζητάω όμως, όπως και όλοι μου συνάδελφοι, να αισθάνομαι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και η συντεταγμένη πολιτεία με υποστηρίζουν στο έργο μου για να το ασκώ χωρίς φόβο. Ζητήσαμε ενίσχυση του προσωπικού της εφορίας Κυκλάδων, συνδρομή δικηγόρου με έμιστη εντολή, αστυνομική προστασία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένοπλους μπράβους, όπως μου έχει συμβεί. Ένοπλοι μπράβοι, και πώς υπάρχουν στη Μύκονο. Η αστυνομία τι κάνει. Η Υπουργός Πολιτισμού με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, κατόπιν εορτής. Δεν περίμενα ότι μετά από αυτή την επίσκεψη η λύση που θα έβρισκε είναι να ζητήσει την απομάκρυνση των αρχαιολόγων που ως τώρα ασχολούμαστε με τη Μύκονο. Αυτό τώρα είναι αστείο κράτος, είναι αυτό, έτσι. Αντί να απομακρυνθούν οι μπράβοι, απομακρύνονται οι αρχαιολόγοι. Δεν είναι αυτό η προστασία που ζητήσαμε. Αυτό δίνει το λάθος μήνυμα στους δράστες της επίθεσης και ενισχύει το δικό τους μήνυμα προς τους συναδέλφους μου αρχαιολόγους. Σας νικήσαμε, σου λέει. Φύγετε από εδώ τώρα. Το μήνυμα δηλαδή ότι μπορούν να βγάλουν από τη μέση τους υπαλλήλους που τους ενοχλούν. Περιμέναμε να έχουμε στο πλάι μας την πολιτική ηγεσία. Περίμενα να μου ζητήσουν τους φακέλους και τις παρανομίες που χειριζόμουν και να τους πάνε στον εισαγγελέα. Περίμενα να φροντίσουν να εκδοθούν πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις κατασκευές που έχουν γίνει χωρίς τις νόμιμες άδειες. Αντί για αυτές τις κινήσεις, το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει την εικόνα ότι αδειάζει τους υπαλλήλους του. Ότι αντί να μας επιβραβεύει, μας τιμωρεί. Συντάσσομαι με τις αποφάσεις των σωματείων μου και ζητώ από το Υπουργείο Πολιτισμού να στηρίξει τους υπαλλήλους του. Βγάλτε συμπεράσματα. Τι νομίζετε, στην τύχη έγινε τα Τέμπη? Απλά εκεί είχε πολύ αίμα. Γι' αυτό ταράχτηκε ο κόσμος. Το ίδιο σοβαρό είναι και αυτό όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους. Και να σας πω κάτι. Ποιος ξέρει σε πόσους άλλους τομείς επικρατεί αυτή η κατάσταση? Απλά βγαίνουν στην επιφάνεια, μαθαίνουμε. Πόσα άλλα δεν μαθαίνουμε? Και ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το κράτος? Τα κόμματα. Τα κόμματα που έχουν κομματικοποιήσει το κράτος, που βάζουν τα δικά τους παιδιά, όλοι τους, αυτή την αθλειότητα με τους συμβούλους που παίρνουν και τους δημοσίους, τους μετακλητούς, όλα αυτά, αυτή η αθλειότητα, αν δεν πάψει και δεν εμπιστευτούμε, γενικό διευθυντή, μηματάρχη σε κάθε υπηρεσία, και όποιος δεν κάνει τη δουλειά του, κόψτε τον κόλο. Έτσι γίνεται το κράτος. Δεν γίνεται με τα παλιόπαιδα που φέρνει ο ένας και ο άλλος και κουβαλώνουν από εδώ και από εκεί, που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτά ελπίζω να ήταν διδακτικά αυτά που είπαμε. Καληνύχτα.